Κύριε Μακράκη, τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή για να καταλάβουμε τι παίζεται αυτή την ώρα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δουβιράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Αυτό να ξεκινήσουμε αρχικά από τις μόνιμες προσλήψεις και να δούμε για ποιο λόγο τώρα βγαίνει στη δημοσιότητα όσον αφορά ένα σχέδιο συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης. Οι διορισμοί των 4.500 εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής έγιναν τον περασμένο Αύγουστο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία από την προκήρυξη που είχε ξεκινήσει μάλλον το 2019. Και συνεχίζονται οι 10.500 μόνιμες προσλήψεις. Αφορούσε ένα σχέδιο 15.000 διορισμών μετά την έξοδο, εν πάση περιπτώσει, από τα μνημόνια που μας κυνηγούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτές οι 10.500 προσλήψεις δεν έχουν γίνει. Αναμένουμε, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, που έχει όμως καθυστερήσει η έκδοση των οριστικών πινάκων, και αυτές οι 10.500 θα γίνουν σε δύο φάσεις. Οι 5.250 το καλοκαίρι αυτό, ελπίζω να πάνε καλά και να γίνουν αυτοί οι διορισμοί, και οι επόμενες 5.250 το επόμενο έτος, δηλαδή το 2022, το επόμενο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, αυτό που ουσιαστικά άνοιξε τη συζήτηση για νέο κύκλο συγχωνεύσεων, το οποίο είχε ζήσει η εκπαιδευτική και η σχολική κοινότητα το 2011-2012 με ένα μεγάλο σχέδιο τότε συγχωνεύσεων επί της Υπουργίας της κ. Διαμαντοπούλου, είναι ότι σε μια τηλεδιάσκεψη στελεχών εκπαίδευσης ο νέος Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κομψής, δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση σχεδίου συγχωνεύσεων τμήματων και σχολείων, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός προσλήψεων των εκπαιδευτικών, διότι, όπως δήλωσε, υπάρχουν χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών και θα πρέπει κάπως να συμμαζευτεί η κατάσταση όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια αιτία πολέμου για την εκπαίδευση, διότι στα μνημονιακά χρόνια ζήσαμε μια μεγάλη εφαρμογή του σχεδίου συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Περιόρισε δραματικά τις σχολικές μονάδες και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και προφανώς δεν είναι αυτή η λύση, η βιώσιμη αλλά και η ουσιαστική λύση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, να σχεδιάζουμε συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, καταργήσεις σχολικών μονάδων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το κύκλο αυτή τη στιγμή συνταξιοδοτήσεων. Αυτό, η μόνη λύση είναι όταν συνταξιοδοτείται προσωπικό, παραδείγματος χάρη στην εκπαίδευση, και υπάρχουν οι οργανικές θέσεις οι οποίες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, θα πρέπει η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση, το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας να προσλαμβάνει το ανάλογο εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες και να συνεχίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση. Αυτά τα οποία επισημαίνονται από εσάς, αυτά τα οποία λέει η κυρία Κεραμέως, δεν μπορούν μεταξύ τους να συνυπάρξουν. Γι' αυτό μίλησα ακριβώς, και αντιφατικά για διαρροές. Γιατί επίσης από τα Χανιά μιλούσε για υποχρεωτική προσχολική από τα 4. Έκανε ιδιαίτερες αναφορές. Είναι πάγιο αίτημα, ήταν, είναι και θα είναι, νομίζω, πάγιο αίτημα δικό σας, αλλά με τις σωστές συνθήκες προσχολικής αγωγής. Και μάλιστα αναρωτήθηκα όταν λέει, ξέρετε, σε άλλες χώρες βρίσκονται οι άνθρωποι γνωστικά και σε ένα άλλο επίπεδο όταν ξεκινούν την προσχολική, την αγωγή από τα 4, μαθαίνουν ξένες γλώσσες, παίρνουν και άλλες κατευθύνσεις κλπ. Και είπα, μα και πού θα τους βάλεις τους ανθρώπους αυτούς και πού θα βάλεις τα παιδιά αυτά και πώς είναι οι υποδομές σου. Δηλαδή, καλά είναι όλα αυτά να ακούγονται, ρε παιδί μου, αλλά άμα δεν μπορείς να το κάνεις, πώς θα το πας ανάποδα πάλι το γράμμα, να ταλαιπωρώντας μικρά παιδιά. Σε επίπεδο λόγου, τουλάχιστον η κυρία Κεραμέως έφτασε στον δρόμο της λογικής, υπό την έννοια ότι δεν είχε ψηφίσει την εφαρμογή της δίχρονης, την θεσμοθέτηση μάλλον της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ως υπουργός υιοθετεί έστω και. Αλλά σε επίπεδο λόγων, όπως είπατε, ότι έφτασε στο αυτονόητο. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή είναι λίγοι οι Δήμοι που δεν έχουμε πλήρη εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Και στο Δήμο Ηρακλείου, και εσείς κυρία Λουγυράκη, το είχατε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα, είχαμε μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά τις κατάλληλες υλικοτεχνικές συνθήκες που έπρεπε να προκύψουν και να διαμορφωθούν για να εφαρμοστεί
στην ολότητά του η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Πριν λίγες ημέρες παραδόθηκαν επιτέλους 22 αίθουσες από την ΚΤΥΠ, από την υπηρεσία, την κεντρική του Υπουργείου, και είχαν παραδοθεί μέσα στο σχολικό έτος οι αίθουσες του Δήμου. Οι 8 αίθουσες που είχε αναλάβει δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτά είναι αντιφατικά υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που προχωράμε στο σχέδιο ολοκλήρωσης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, από τη στιγμή που προχωράμε στην εφαρμογή και στην διαδικασία ολοκλήρωσης των 10.500 προσλήψεων, δεν μπορούμε να μιλάμε για συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Επομένως, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα θα έπρεπε η Δασκαλική Ομοσπονδία να συναντηθεί έπειτα από το ίδιο από αίτημα της ίδιας Υπουργού που το ανέβαλε την τελευταία στιγμή, περιμένουμε και σήμερα, το έχουμε ζητήσει, συνεδριάζει και η Δασκαλική Ομοσπονδία μέσα στη εβδομάδα, περιμένουμε από την Υπουργό να μας δει, να μας συναντήσει, να μας πει για τις συγκεκριμένες διαρροές και όχι απλά διαρροές, και από τις συγκεκριμένες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα σε στελέχη εκπαίδευση όσον αφορά το σχέδιο συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Διότι δεν είναι δυνατόν να αυτή τη στιγμή να είμαστε σε ένα καιρό πανδημίας, σε ένα καιρό που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφοδιαστεί το δημόσιο σχολείο και να θωρακιστεί και υγειονομικά πάλι για την έναρξη της επόμενης χρονιάς, και αυτή τη στιγμή να μιλάμε για σχέδιο συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων και για στρίμωξη των παιδιών, των μαθητών μέσα σε μικρές σχολικές αίθουσες με 25 τμήματα, τα οποία τα είδαμε και αυτή τη χρονιά που μας πέρασε. Μάλιστα.